καλωσορίζω και εγώ από την πλευρά μου στη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης του Λευκόματος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, η συγγραφή του οποίου αφορά στις δράσεις σχολικών μονάδων προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 8ου Μαθητικού Συνεδρίου «Μαθαίνω και παρουσιάζω τον πολιτισμό του τόπου». Η έκδοση του ελόγου Λευκόματος επιτέθηκε μέσω της συνεργασίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας με την Ιερά Μητρόπολη Λαρίση και την Άβο, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα με τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Αναγνωστό, η συμβολή του οποίου υπήρξε καθοριστική. Χρήζει όμως αναφοράς και το γεγονός ότι η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται με την στήριξη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Κωνσταντίνος Κούμας. Το Λεύκομα που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί την αποτύπωση προγραμμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και τις εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και αφορούσαν την εθνική επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Εθνικής Επανάστασης του 1821. Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, το συγκεκριμένο συνέδριο δεν υλοποιήθηκε διασώσεις αλλά υπηρετικά και για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε η συγγραφή του Λευκόματος με σκοπό να αποτυπωθούν αυτά τα ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα που αφορούν σε αυτή την επέτειο και σε έντυπη μορφή. Χρειάζεται να αναφερθεί ότι αυτά τα προγράμματα που παρατίθεται στο Λεύκομα διαμεσολάβησαν θετικά μέσω της διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης της ιστορικής γνώσης στην καλλιέργεια της ιστορικής ενσυναίσθησης και της ιστορικής κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων μαθητών και μαθητριών.